Από 2 έως 5 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Πόλης Ονείρων Μουσικών Σχολείων στην Ξάνθη για δεύτερη χρονιά. Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Σάβας Μελισσόπουλος σημειώνει ότι πρόκειται για μια καινοτόμο δράση και ένα σταθερό θεσμό μεγάλης πολιτισμικής και εκπαιδευτικής αξίας που συνέβαλε στην πνευματική και ποιοτική ανάταση της ευρύτερης κοινωνίας και ανέδειξε τη Ξάνθη σε πολιτιστικό μουσικό κέντρο, ενώνοντας τους μαθητές της χώρας μας σε ένα δυνατό πλαίσιο συνεργασίας και δημιουργικότητας. Γίνεται με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης και του ιδιαίτερα δραστήριου και επιτυχημένου διευθυντή του σχολείου, του κ. Κακάρα Ιωάννη. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι τιμή για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που συνδιοργανώνει και χαρά μεγάλη που συνδιοργανώνει αυτό το φεστιβάλ μαζί με το Δήμο Ξάνθης, ο οποίος είναι ο βασικός στυλοβάτης του εγχειρήματος αυτό, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά του Μουσικού Σχολείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης, όπως σας έχω αναφέρει. Η συμμετοχή των σχολείων, όπως ήδη είναι γνωστό σε εμάς, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από πέρσι, με δυνατότητα να υπάρχουν και σχολεία εκτός Ελλάδας, θα διερευνηθεί δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχει, και δεν έχω ενημέρωση αν έχουμε πετύχει κάποια συμφωνία ακόμα, και σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να αρχίσει το φεστιβάλ να αποκτά και διεθνή χαρακτήρα. Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστική η περσινή παρουσία των παιδιών στο από όλη την Ελλάδα, των μαθητών των μουσικών σχολείων που συμμετείχαν στο περσινό φεστιβάλ, και ήταν και μια εμπειρία ζωής για όλους μας, διότι πραγματικά τέτοια ποιοτικά γεγονότα που έχουν να κάνουν κυρίως με όχι ένα φεστιβάλ προδιαγραφών που η κοινωνία έχει συνήθως παρακολουθεί, αλλά με φεστιβάλ με το πιο δυναμικό και δυνατό κομμάτι της κοινωνίας μας, που είναι νέοι άνθρωποι, που είναι το μέλλον αυτού του τόπου, σπάνια το συναντάς, και ειδικά όταν αυτή εδώ η πρωτοβουλία έρχεται να σε μια πόλη με ιδιαίτερα με μια δράση πολιτιστική ιδιαίτερα αυξημένη, να συναντήσει τελικά τον κορυφαίο, κατά τη γνώμη μας, Έλληνα συνθέτη, το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ευτυχείς συγκυρίες που μπορεί να ζήσει ένας λαός, μια τοπική κοινωνία, και σε αυτή θέλουμε να επενδύσουμε έτσι ώστε να κάνουμε την Ξάνθη σημείο συνάντησης πολιτισμών, σημείο συνάντησης κοινωνιών, σημείο συνάντησης εκπαιδευτικής, και να ξεχωρίζουμε από άλλου είδους τέτοιες εκδηλώσεις, διότι όπως σας είπα αυτή εμπεριέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που τελικά θα κάνουν συνεχή παρουσία αυτού του φεστιβάλ εξαιρετική. Να υπενθυμίσουμε ότι η στόχη του φεστιβάλ είναι η διεύρυνση και ενδυνάμωση ενός δημιουργικού δικτύου συνεργαζόμενων μουσικών σχολείων, η ενίσχυση των δημιουργικών σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές κοινότητες από διάφορα μέρη, αλλά και η διεύρυνση και ενδυνάμωση ενός δικτύου από συνεργαζόμενους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που θα συνεντελέσουν στην κοινωνική συνοχή. Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού και ειδικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας για το θεσμό και το έργο των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Και βέβαια η προσφορά ποιοτικών ερεθισμάτων και θετικών οραμάτων στο μαθητικό πληθυσμό όλης επικράτειας και η προβολή του έργου του Μάνου Χατζηδάκη και των μουσικών σχολείων σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.